Με το κεραμιδά, η εναλλαγή εδώ, κοινοτικό. Καλή πάσα από τον Καρύποφ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Νεντή πέρα του δεύτερου δοκαριού στην περιοχή. Ο Νεντή θα σουτάρει από κόντρα. Η μπάλα θα πάει κόρνερ. Και εδώ η μπάλα ψηλά στον αέρα, να μην απομακρύνεται αισθητά. Κατεβάζει υποδειγματικό ο Παναγιώτης Κεραμιδάς. Θα σουτάρει και θα αποκρούσει. Θα κοιταχτεί και θα αποκρούσει ο Μπόγκο Χιάνκ. Σολιούσα, ωραίο ελεγμό του νεαρού. Πλησιάζει την μεγάλη περιοχή. Η πάσα του κόβεται. Όμως ο Γιαμουρίδης τη φέρνει στα πλάγια. Ο Λομίτζ θα τη γυρίσει προς την περιοχή. Πέφτει και μαζεύει την μπάλα ο goalkeeper ο Ζαχαρίας. Καθώς μπήκαμε στο 26ο λεπτό, ο Δουλγεράκης γεμίζει απευθείας. Η κεφαλιά γκολ. Απευθείας το γκολ από το φάουλ αυτό του Δουλγεράκη στην απέναντι μεριά της εστίας του Ζαχαρία. 0-1 η αναμέτρηση λοιπόν στο 26ο λεπτό με του Δουλγεράκη την απευθείας εκτέλεση φάουλ στην απέναντι μεριά της εστίας του Ζαχαρία. Πολύ καλή εκτέλεση από πολύ πλάγια σου του Κεραμιδά, το οποίο κόβεται εύκολα. Όμως ο Θάνος Κεραμιδάς είναι κερδισμένος, ο οποίος είναι στην περιοχή. Ο Κεραμιδάς θα βγάλει την πάσα, πέναλτι. Στο γέμισμα αυτό η μπάλα στη χέρι και πέναλτι. Σε αυτό το γέμισμα δείχνει πέναλτι ο Πούλιος. Χέρι κόβεται μάλλον από τον Επετρία, δεν κάνω λάθος το κόψιμο. Αν είναι εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μωυσίδη που κερδίστηκε από χέρι αντιπάλου προηγουμένως, θα σουτάρει και θα ισοφαρίσει σε 1-1 στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Πέναλτι του Μωυσίδη και 1-1 η Παλιοκόμη. Μωυσίδης λοιπόν που ισοφάρισε, φέρει την μπάλα στον Παναγιώτη Κεραμιδά, πρόλαβε και έσωσε πρωταρχικά ο Φάκης, όμως εδώ είναι ο κοινοτικός ο οποίος θα φέρει την μπάλα σε κέριο σημείο με τον Εντίνα σουτάρει και η μπάλα να σώζεται λίγο πριν τη μικρή περιοχή από πόδια αντιπάλου. Μωυσίδης στο 7ο κόρνερ για πλευράς της Παλαιοκόμης, εκτελεί στο 36, μπάλα απομακρύνεται, εδώ στρώθηκε στον Κεραμιδά, το σου του οποίου στα σώματα, το θάνατο του Κεραμιδά. Από μακριά ο Τσιάτρης, η μπάλα έξω. Γιάννη μου το 45, Δουλγεράκης και Χιτζίδης σε αυτό το φάουλ. Έφυγε ο Χιτζίδης, ο Δουλγεράκης, καλή εκτέλεση στην αγκαλιά του Ζαχαρία. Χιτζίδης με το Βέρο. Χιτζίδης θα σουτάρει, μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ζαχαρία στο 52ο λεπτό. Να διορθώσω, δεν είναι ο Φάκης, είναι ο Βέρος. Το σου του Γιαμουρί, το οποίο δεν έχει καμία τύχη. Το φάουλ εκτελέστηκε, Πετρίδης, ο μακριά, μακρινό σου του Πετρίδη, ο Μπογκοσιάν πέφτει και μαζεύει την μπάλα. Βέρος, εκτελέστηκε το κόρνερ. Στην καρδιά της άμυνας πάρει κεφαλιά, πήγαινε πάνω από τα δοκάρια από το Ταΐρι, out η μπάλα. Ο Φάκης μπήκε στην περιοχή, Πετρίδης στο μαρκάρισμα, πατάει την μπάλα στον Εβέρο που θα σουτάρει. Στο ο Στέργιος Βέρος και ο Ζαχαρίας πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα στην ιδανικότερη στιγμή που είδαμε στο παιχνίδι. Το γέμισμα από το Δουλγεράκι, περνάει η μπάλα, δεν μπόρεσε ο Βέρος αλλά ούτε και ο Φάκης, η μπάλα περνάει έξω. Ο Μολίτζε, Λομίτζε συγγνώμη. Ξανά ο Λομίτζε. Το γέμισμα στην περιοχή. Το σου στη συνέχεια από τον Χιτζίδη. Νέα σέντρα από τον Ταΐρι. Το σου στη συνέχεια από τον Στέργιο Βέρο. Ψηλά η μπάλα. Δουλγεράκης. Εκτελέστηκε από την απέναντι μεριά η κεφαλιά. Γκολ του Ταΐρι. Στα δίχτυα η κεφαλιά. Γκολ του Ταΐρι. Πέρασε η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Έρχεται ο Ταΐρις. Ποιος στο δεύτερο δοκάρι καρφωτή κεφαλιά από τον Εσάκη Ταΐρη, έτσι η Νούσα διπλασιάζει τα τερματά της και προηγείται με 1-2 με τον γκολ του Ταΐρη στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-2 με την καρφωτή κεφαλιά του Ταΐρη στα δίχτυα του Ζαχαρία. Μωυσίδης λοιπόν απέναντι από το τείχος, το πενταμελές τείχος της Νούσας.
θα σουτάρει και θα στείλει την μπάλα. Ευθύβολο σουτ από τον Εμοϊσίδη πάνω από τον κολπό του Μπογκοσιάνη. Ο Μελίδος εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι. Σηκώθηκε για κεφαλιά. Out ο κοινοτικός Καρύπουφ. Γρήγορα, γρήγορα εκτέλεση στον Πετρίδη. Ηλιγμός από τον Πετρίδη, βγάζει και αυτή τη σέντρα σούτ από τα πλάγια. Ο Πετρίδης out την μπάλα. Συμπληρώθηκε το πρώτο λεπτό του έξτρα χρόνου. Καλή κάθετη για το Χιτζίδη. Ο Χιτζίδης θα μπει προς την περιοχή. Κίτρινη κάρτα βέβαια για το μαρκάρισμα αυτό στον Εθάνο Κεραμιδά. Έχει κι άλλη κίτρινη κάρτα από ό,τι έχω δει στο 54. Αυτή είναι η κόκκινη κάρτα στον Εθάνο Κεραμιδά. Δουλγεράκης αυτό το φάουλ. Θα εκτελέσει ο Δουλγεράκης και το γκολ. Γκολ για την ομάδα της Ινούσα στο 92. 1-3 Ινούσα ουσιαστικά κλειδώνει το αποτέλεσμα στον 22ο λεπτό και προηγείται με 1-3 η ομάδα της Ινούσας, ενώ υπάρχει κόκκινη στο 92. Δυσκόλεψε τα πράγματα ομολογουμένως για την ομάδα της Παλιοκόμης, με την πλάτη στον τοίχο ήταν ήδη με το 1-2, έμεινε και με 10 παίκτες και στην εκτέλεση του φάουλ 1-3. Τα πράγματα δυσχέρανε ακόμα περισσότερο. Κεφαλιά η οποία είναι από τον Εμοϊσίδη. Νέο τακουνάκι μαζεύει ο Πογοσιάν όπως και προηγουμένως απέκρουσε για να συμπληρωθεί και το πεντάλεπτο του έξτρα χρόνου. Ο Ταΐρης βαθιά παλιά στην περιοχή. Κεφαλιά του Μασίδη απομάκρυση και ένα σούτ εδώ στη συνέχεια από τον Ελομίτζα, τον δεξιόπιστο φύλακα. Out την μπάλα.